Κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα και κλίμα, γιατί μέσα σε όλα αυτά ο πόλεμος στην Ουκρανία καλά κρατεί. Πάμε στον κύριο Ιατρίδη, τον αντέλεχο εναποστρατεία και αμυντικό αναλυτή. Καλησπέρα κύριε Ιατρίδη, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα κύριε Σχεδίμα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, τι σκηνές ήταν αυτές που είδαμε τώρα έξω από το Κίεβο? Πάνω από 400 πολίτες δεμένοι, οικογένειες, τάνκ να έχει περάσει πάνω από αυτοκίνητο, να έχουν πυροβοληθεί ανάμεσα στα μάτια, δηλαδή δεν θέλω να τα περιγράψω καν. Τα έβλεπα και τα ξανάβλεπα. Ούτε σε ταινία. Είναι φρικιαστικές εικόνες και δυστυχώς αυτά είναι τα αποτελέσματα ενός αδικαιολόγητου πολέμου. Και θέλω να πω και κάτι, γιατί έβλεπα και κάποια βίντεο πριν 15 μέρες που και Ουκρανοί, χωρίς να, δεν μιλάμε ούτε για συμφισμούς ούτε για τίποτα, εδώ μιλάμε για άλλο πράγμα τώρα, έτσι, για θηριωδία κανονική. Όπως το λέει και ο τίτλος που έχει βάλει ο Καλοκαιρινός. Αλλά έβλεπα και βίντεο φρίκη με Ουκρανούς στρατιώτες που παίρνανε ρωσίδες μανάδες, έτσι. Έπαιρναν τα κινητά από τους Ρώσους στρατιώτες, τους νεκρούς, και παίρνανε τις μανάδες τους και τις κοροϊδεύανε. Τα έχετε δει αυτά τα βίντεο? Αυτός είναι ο πόλεμος. Αυτό είναι ο πόλεμος και δυστυχώς δεν μπορεί κανείς να δικαιολογήσει ούτε τους μεν ούτε τους δε. Σε αυτή την περίπτωση όμως, έτσι, το πρόβλημα είναι η Ρωσία, διότι αυτή έκανε την εισβολή. Το πώς εξελίχθηκε, το θέτεται στη σωστή βάση. Μπράβο κύριε Ιατρίδη. Θα έχουμε και άλλους νεκρούς, δυστυχώς θα έχουμε και άλλες καταστροφές. Αυτό θα είναι αποτέλεσμα αυτού του Αυτή η εικόνα στην Μπούκα μπορεί να είναι προβοκάτσια, όπως λέει το Κρεμλίνο, και βγαίνει κατευθείαν με το καλημέρα και λέει συγκαλώ το έκτακτο συμβούλιο, ότι είναι αυτά που κάνετε, το έκαναν οι Αμερικάνοι, ούτε καν οι Ουκρανοί. Η κυρία Ζαχάροβα το είπε, τώρα η Ρωσία κατηγορεί τη Δύση ότι είναι προβοκάτσια, οι δε Ουκρανοί κατηγορούν την Ρωσία για εγκλήματα πολέμου. Το θέμα είναι όμως ότι αυτές οι εφικτές εικόνες δεν δικαιολογούν κανέναν τέτοιο πόλεμο. Και θεωρώ ότι εκεί έχουν διαπραχτεί εγκλήματα πολέμου και σαφώς το δικαστήριο, το Διεθνές Δικαστήριο, θα πρέπει να παρέμβει ως εισαγγελέας προκειμένου να εξετάσει την περίπτωση. Το αν έχει γίνει προβοκάτσια όσα κανείς δεν το ξέρει, αυτό μένει να το αποδείξει ο εισαγγελέας του Διεθνούς Δικαστηρίου. Ναι, αλλά υπάρχει τώρα, μιας και πιάσαμε αυτή την κουβέντα, μπορεί να πάει ο Πούτιν ή οι Ρώσοι στρατιώτες, οτιδήποτε, σε Διεθνές Δικαστήριο κατηγορούμενοι? Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν μπορεί να πάει, διότι αφενός δεν έχει αναγνωρίσει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, και αφετέρου, εφόσον είναι εν ενεργεία πρόεδρος, για να μπορέσει να οδηγηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο θα πρέπει να αποφασίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, στο οποίο είναι μέλος. Και όση ώρα μιλάμε, μας δείχνει ο Νίκος Καλοκαιρινός και καλά κάνει μακρινά πλάνα με πολύ μοσαϊκό. Εδώ πέρασε ολόκληρο τάνκ πάνω από αυτοκίνητο τώρα. Αφήστε τα υπόλοιπα. Εδώ καταλαβαίνετε τι περιγράφουμε. Αυτή είναι η φρίκη του πολέμου. Δεν μπορεί κανείς να το περιγράψει. Εδώ όμως μιλάμε και εμένα μου κάνει εντύπωση μεγάλη. Εδώ μιλάμε για άμαχους, έτσι. Είναι για άμαχοι. Μα οι περισσότεροι χιλιάδες αυτοί οι άμαχοι που σκοτωθήκανε ήταν πολίτες, οι περισσότεροι Ουκρανοί πολίτες. Άμαχοι, οι οποίοι δεν είχαν κανένα, ας το πούμε, καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Τώρα, το ότι λένε ότι εκεί ήταν η Αζοφική ή όχι, βεβαίως αυτό το τάγμα Αζόφ σαφώς δημιουργήθηκε το 2014. Αλλά όλοι αυτοί όμως έχουν ενταχθεί στον Ουκρανικό στρατό και πολεμούν για την Ουκρανία, πολεμούν για τους Ουκρανούς. Αυτό είναι ευνόητο. Επόμενο είναι. Άρα λοιπόν δεν είναι δικαιολογία ότι πάμε εμείς να αποναζιστικοποιήσουμε ή να σκοτώσουμε τους αζωφικούς ή αν θέλετε να προστατεύσουμε τους ρωσόφωνους. Δεν είναι δικαιολογία της Ρωσίας. Με αφορμή όλο αυτό που γίνεται, υπάρχει ζήτημα τώρα εδώ να τα βρούνε. Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει περίπτωση ο Πούτιν να καθίσει με το Ζελένσκι και να συζητήσει. Καλά, και στην Τουρκία τι λέγανε και φύγανε εκεί πέρα όλοι ότι βρήκαμε 7 σημεία και βάλαμε το νερό στα βλάκια. Κύριε Σχιαδήμα, ας τα ακούμε και ακούμε πολλά από την Τουρκία, αλλά δεν πρέπει να παρασυρώμαστε, έτσι, διότι η Τουρκία πολλά λέει και τα οποία δεν γίνονται. Είχε πει ότι υπάρχει ένα φως για μια, ας το πούμε, συμφωνία, αλλά κατά τα άλλα όμως δεν έγινε καμία συμφωνία. Και αν κρίνω εγώ από τον κύριο Μεντίσκι, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της ομάδας διαπραγματεύσεων της Ρωσίας, τι είπε? Ότι δεν είναι μόνο η ουδετερότητα και η μη ένταξη στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει η Ουκρανία να δεχθεί ότι η Κρυμαία είναι ρωσικό έδαφος και θα πρέπει βέβαια να αναγνωρίσει ως ανεξάρτητα κράτη τις δύο δημοκρατίες, του Λοχάνσκ και του Ντονιέσκ. Αυτό δεν πρόκειται να το δεχθεί ο Ζελένσκι.
Επομένως, φτάνουμε σε ένα αδιέξοδο, διότι δεν κάνει πίσω και δεν θέλει συμβιβασμό. Ο Πούτιν θέλει μια συνθηκολόγηση και γι' αυτό έχει στρέψει τις δυνάμεις του προς Ανατολάς και από Νότο και από Βορειοανατολικά για να περικυκλώσει τους Ουκρανούς και να καταλάβει τον Ντομπάς που στα διοικητικά του όρια, δηλαδή ανατολικά του Δνήπορου ποταμού. Και στη συνέχεια, αφού τα έχει αυτά πλέον χειροπιαστά στα χέρια του, να καθίσει στο τραπέζι να επιβάλλει τους όρους του. Αλλά θεωρώ ότι ο στόχος δεν είναι να κάνει μια συμφωνία, αν θέλετε, ένα συμβασμό ή μια συνθηκολόγηση με τον Ζελένσκι. Ο στόχος ο απότερος του κυρίου Πούτιν είναι να έρθει σε μια διαπραγμάτευση με τη Δύση, και όταν λέω με τη Δύση, εννοώ με τις ΗΠΑ. Για τις κυρώσεις. Και για τις κυρώσεις που θα συζητηθούν, αλλά εκεί θέλει ο Πούτιν να ανασυστήσει τα νέα όρια, τις σφαίρες επιρροής, αν θέλετε, τη νέα οριοθέτηση που δεν θα αφορά μόνο τον πόλεμο της Ουκρανίας, δηλαδή την ειρηνική λύση, αλλά θα αφορά και την παγκόσμια ειρήνη. Αυτός είναι ο στόχος και σαφώς μέσα από αυτή τη διαπραγμάτευση, αν θέλετε, σαφώς θα ζητήσει. Δηλαδή, ό,τι κάνανε το 1945 όταν τελείωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος που μοιράζαν. Εγώ θεωρώ εκεί είναι και από τη στιγμή ήταν, και ξέρετε γιατί το λέω αυτό, κύριε Σιαδήμα. Εάν ήθελε η Ρωσία να μην εισβάλλει στην Ουκρανία, να μην δηλαδή εξελιχθεί όλη αυτή η εισβολή σε έναν ακραίο πόλεμο, σε ένα φρικιαστικό, όπως βλέπουμε τις εικόνες, θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά από την αρχή είχε προαποφασίσει ότι θα κάνει την εισβολή, γιατί έθετε όρους, αν θυμόσαστε, πριν από τις 24 Φεβρουαρίου με τη Δύση, τι έλεγε, ότι δεν ήταν μόνο το θέμα της μη ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αλλά να επανέλθουν οι χώρες οι ανατολικές του πρώην Ανατολικού Μπλοκ στο καθεστώς του 1997, δηλαδή να βγουν από το ΝΑΤΟ ή να ουδετεροποιηθούν ή να αποστρατικοποιηθούν. Κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να γίνει δεκτό από το ΝΑΤΟ. Και από την άλλη, τι έλεγε στον κύριο Ζελένσκι? Έλεγε ότι δεν είναι μόνο η συμφωνία του Μίνσκ, άρα θα αναγνωρίσεις ότι η Κρυμαία είναι ρωσικό έδαφος. Κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να το δεχθεί ο Ζελένσκι. Κανείς αρχηγός κράτος δεν μπορεί να δεχθεί μία, ας το πούμε, απώλεια εθνικής κυριαρχίας. Δεν μπορεί, αλλά... Άρα, ναι. Εάν ήθελε ο Πούτιν να συμφωνήσει τότε, γιατί και ο κύριος Σόλτς, αν θέλετε, και ο κύριος Μπάιντεν του είπε, ο κύριος Σόλτς συγκεκριμένα του είπε ότι, ξέρετε κάτι, κύριε Πούτιν, δεν θα μπει και η Ουκρανία στα επόμενα 25 χρόνια, άρα λοιπόν το OK το πήρε. Αλλά δεν ήθελε μόνο αυτό. Άρα ήταν προαποφασισμένος να κάνει τον πόλεμο για να διαπραγματευτεί με τη Δύση πάνω σε αυτό το οποίο είπα προηγουμένως. Πάντως μια συνολική διαπραγμάτευση. Και ο Ζελένσκι πάντως πήγε και στην Μπούκα και από εκεί ουσιαστικά έκανε νέες καταγγελίες. Έτσι τώρα αργά το απόγευμα. Ζήτησε να πάει και η κυρία Μέρκελ. Και η κυρία Μέρκελ είπε ότι το 2008 δεν το παίρνω πίσω. Ήταν μια σωστή τότε κίνηση να μην μπει η Ουκρανία. Αν θυμόσαστε τότε με την σύνοδο του Βουκουρεστίου και καλά, το δικό μας πάντα που είχαν διαχρονικά οι Ρώσοι με τους Γερμανούς. Έτσι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, ο κύριος πρόεδρος της Γερμανίας είπε τα αντίθετα. Αυτή την περίπτωση όμως, αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα διέξοδο. Ο Πούτιν δεν θα σταματήσει, διότι πρέπει να κερδίσει και να παρουσιάσει μία νίκη. Και αυτή τη στιγμή μπορεί μεν με τις κυρώσεις να πληγώνεται ο ίδιος ο Πούτιν, αλλά όμως από την άλλη πλευρά πληγώνεται και η ίδια η Ευρώπη. Και βλέπετε τι γίνεται. Αυτό είναι ότι εμείς το πληρώνουμε το μάρμαρο, η Αμερική και τα υπόλοιπα, ναι. Ερώτηση, κυρία Τρίδη, κλείνοντας τώρα. Επειδή εσείς ήταν και μάχημος αεροπόρος, ο Πούτιν τα έχει πάει καλά επιχειρησιακά ή εμείς λέμε δεν πάει καλά? Επιχειρησιακά, από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα από τις εξελίξεις, όχι. Διότι έκανε τεράστια λάθη η στρατηγική του, τουλάχιστον στην επιχειρησιακή σχεδίαση. Όταν δηλαδή είχε την αίσθηση ότι θα μπει μέσα και θα σαρώσει, δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε, όταν πας να κάνεις μια εισβολή ή που θα εξελιχθεί σε ένα πόλεμο, πρώτον λαμβάνεις υπόψη σου την επιμελητία, δηλαδή τη διοικητική μέρημνα, όπως λέμε εμείς. Δεύτερον, υπολογίζει τον αντίπαλο. Αυτός τον υποεκτίμησε. Δεν περίμενε ότι θα βρει τέτοια αντίσταση. Νόμισε ότι θα τον υποδεχθούν, όπως είπαμε, με τα τριαντάφυλλα και τα λουλούδια ή ως ελευθερωτή απέναντι, να πούμε, στους ανθρώπους. Όπως το είχε κάνει στην Κρυμαία, μέσα σε λίγα 24 ώρα την είχε πάρει το 14. Ακριβώς. Στη συνέχεια, δεν υπολόγισε το παράγοντα έδαφος. Η Ουκρανία δεν είναι ένα κράτος μικρό, δεν είναι ένα Ντομπάς. Η Ουκρανία είναι 650.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 45-44 εκατομμύρια πολίτες. Και δεν μπορεί με αυτές τις δυνάμεις, 180-190.000 δυνάμεις, να ελέγξει την Ουκρανία. Αν κρίνουμε στον πόλεμο με το Ιράκ, οι Αμερικανοί κάναν 42 μέρες με 800.
250.000 στρατεύματα να φτάσουν σε μια συνθηκολόγηση χωρίς να καταλάβουν τη Βαγδάτη και χωρίς να συλλάβουν το Σαντάμ Χουσέιν. Άρα λοιπόν για φανταστείτε όταν είναι 6 φορές σαν το Ιράκ η Ουκρανία. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι αφού έλεξε την Αζωφική θα πάρει τον Ντομπάς και εκεί θα πάει με, ας το πούμε, με θέση ισχύως σε ένα τραπέζι με τον Ζελένσκι, βλέποντας όμως το ένα του μάτι προς τη Δύση, γιατί εκεί αποβλέπει. Δεν θέλει διαπραγμάτευση μόνο με τον Ζελένσκι. Θέλει με τη Δύση, με τη Ρωσία, με την Ευρώπη και βεβαίως με τον Μπάιντεν. Και εδώ είναι τώρα η θέση της Ευρώπης, γιατί και η Ευρώπη δεν είναι ενωμένη, κύριε Σχαδήμα. Θα έπρεπε να αναλάβει ρόλο, γιατί υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας, υπάρχει ο Μακρόν, υπάρχει ο Σόλτς. Θα μπορούσαν να προετοιμάσουν ένα τέτοιο διάλογο με όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις, όπως είναι η Αμερική, η Ευρώπη, η Ρωσία, η Ουκρανία και βέβαια πάνω απ' όλα η Κίνα. Γιατί η Κίνα θα παίξει το ρυθμιστικό ρόλο. Και η Κίνα θα μπορέσει να πείσει αυτή τη στιγμή τον Πούτιν και όχι ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι ένας ηγέτης ο οποίος ανέλαβε από μόνος του λόγω των γνωστών προβλημάτων και λόγω του ότι είναι εχμάλωτος της Ρωσίας με τα προβλήματα τα οποία έχει και με την εξάρτηση που έχει από τη Ρωσία, προκειμένου να το πουλήσει στη Δύση. Δεν τον ακούει, δεν τον εμπιστεύεται. Άρα ή θα είναι η Ρωσία κατά 80-90% και σαφώς θα παίξει και το Ισραήλ ο κύριος Μπένετ ένα άλλο ποσοστό προκειμένου να επέλθει αυτή η συμφωνία. Κυρία Τρίτη, να σας ευχαριστήσω. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα να έχετε. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.